Γιόνσεν, ωραία για τον Μαυρία. Ανεβαίνει ο Απόλλωνας Μαυρίας, θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Κατσικάς θα νοστομαρίζει προσωρινά. Γιόνσεν για τον Σαχάρ. Το σουτ που έγινε θα μπλοκάρει την μπάλα ο Κίσας. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο τέταρτο λεπτό. Πάει να βγει τώρα στην κόντρα ο Απόλλωνας με τον Πίτα. Πίτας απέναντι από τον Κατσικά, κάνει το σουτ με δυσκολία ο Κίσας, θα διώξει σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τον Απόλλωνα από το πολύ ωραίο σουτ στο 8ο λεπτό. Ο Φόρη, η Σέντρα, ο Μιγγελίτο βγαίνει άμυνα, ευκαιρία εδώ το σουτ του Φελίπε, στο δοκάρι μπάλα και δεν θα περάσει τα δίκτυα. Ντορενγκαρά, η μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα στο 22 με το δοκάρι του Φελίπε, η μπάλα πέρασε τελικά. Τον γκολ για τη Νέα Σαλαμίνα, αφού η μπάλα σύμφωνα με τον διαιτητή έχει περάσει τη γραμμή τέρματος. Χουάν Φελίπε, κοιτάξτε πως η μπάλα κατέβηκε εκτός περιοχής, έγινε το σουτ, η μπάλα πήρε φάλτσο, πέρασε ολόκληρη τη γραμμή και ακολούθως πέρασε έξω. Πολύ περίεργο γκολ, με το φάλτσο που είχε η μπάλα τύπησε στο δοκάρι, πέρασε τη γραμμή και ακολούθως βγήκε ξανά εκτός εστίας. Αγωνία και στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας και τον γκολ μετράει. Η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή. 1-0 η Νέα Σαλαμίνα με Χουάν Φελίπε. Ανοίγει το σκόρ αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Για να δούμε εδώ το γύρισμα, το σουτ του Γιόνσεν, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα που προσπαθεί να απαντήσει στο 31. Σεργίου, η σέντρα, η κεφαλιά που έγινε, η μπάλα έξω. Στο 32 Ντορενγκαρά είναι αυτός ο οποίος απειλεί. Σποριαρίτ, Σαχάρ, παλιά για τον Γιόνσεν, δεν πέρασε, υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Γιόνσεν. Σφυρίζει ο Φωτίου. Εδώ από την παγιά του Σαχάρ, ο Κατσικάς είναι αυτός που ήταν στη φάση. Και εδώ ίσως εξεραστεί φάση αν ήταν εκτός περιοχής το μαρκάρισμα. Τώρα σφυρίζει για την εκτέλεση Πινακάς, εκτελεί μπάλα στα δίκτυα, 1-1 στο 41, ισοφαρίζει ο Απόλλωνας με τον Ελλαδίτη τον Πινακά. Ξανά η εκτέλεση, έπεσε δεξιά ο Κίσας, έστερη μπάλα στο κέντρο της εστίας ο Πινακάς, 1-1. Σάχνει να βρει ο Ντορενγκαράη, βγαίνει επικίνδυνα ο Γιωβάνοβιτς, έκανε λάθος εκεί αλλά δεν το πληρώνει. Και εδώ η ευκαιρία το διώξω του Γιωβάνοβιτς πάνω στον Ντορενγκαράη. Ναι μεν διέβασε σωστά τη φάση αλλά το διώξιμο του ήταν λαθασμένο, ήταν κακό. Ανοίγει παιχνίδι για τον Μαυρία. Ξανά ρέθιο το σουτ που γίνεται πάνω από την εστία. Πολύ πιο επιθετική και απαιτητική σε σχέση με το πρώτο. Ο Φελίπε εκτέλεσε η κεφαλιά που έγινε, η μπάλα στην περιοχή. Κόρνερ, άλλο ένα. Θα δούμε τι μπορούν να αλλάξουν αυτές οι κινήσεις. Το γέμισμα, ο Μιγγελίτο δεν μπορεί την κεφαλιά, κερδίζει ο Χαμάς. Ο Βάνοβιτς ψάχνει να βρει τον Χαμάς. Ωραία ο Χαμάς, αλλά λίγο πιο δυνατά από όσο θα ήθελε για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνο στο κοντρόλ. Εδώ ένα σουτ που έγινε, θα μπλοκάρει ο Κίσας. Αλεσάμι, πιέζει ο Κουμουρίς, κερδίζει ο Κλίμοβιτς. Κουμουρίς στην περιοχή, κάνει κίνηση, ψάχνει χώρο, Τιάκο το σουτ έξω. Ο Χαμάς με συγχωρεί για τον Αλεσάμι. Ο Πίτας δέχτηκε ένα σπρόξιμο και φάουλ για τον Απόλλωνα στο 83 της. Μπορεί να δικαιολογήσει την κόκκινη κάρτα και φαίνεται ότι αλλάζει την απόφασή του ο Φωτίου. Ακυρώνει την κίτρινη κάρτα
και αποβάλλει τον Ντιακητέ με απευθείας κόκκινη. Κρατάει ο Γάλλος Αλεσάμι για τον Χαμάς. Χαμάς για τον Αλεσάμι, η προπτική εδώ για τον Απόλλωνα. Το γύρισμα, ευκαιρία έξω. Απίστευτη ευκαιρία χαμένη από τον Μαυρία.